Πάμε στον Μαρία Σπυράκη που έχει πληροφορίε για το πλαίσιο τη νέα ρύθμιση έτσι όπω συμφωνήθηκε στο Μέγανο Μαξίμου σήμερα ώστε να προστατευτούν οι δανειολήπτε, Μαρία. Νίκο, πρέπει να εξηγήσουμε ότι η νέα ρύθμιση θα είναι το αποτέλεσμα τη συμφωνία με την Τρόικα. Οι διαπραγματεύσει θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο και η κυβέρνηση προσέρχεται σε αυτή τη διαπραγμάτευση με την πρόθεση να δημιουργήσει μια διευρυμένη ομπρέλα προστασία για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα που έχουν αγοράσει πρώτη κατοικία με δάνειο και αδυνατούν να την αποπληρώσουν τώρα με τις υπάρχουσες συνθήκες. Αυτή είναι η κυβερνητική δέσμευση όπως την παρουσίασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα η δέσμευση αυτή εκτός από την πρώτη κατοικία για την οποία ο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύει θα καταβληθεί προσπάθεια λένε οι κυβερνητικές πηγές, πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης να επεκταθεί και σε άλλου είδους ακίνητα, επαγγελματικά δηλαδή ακίνητα Αφού οι ελεύθεροι επαγγελματίε έχουν επίση μειωμένα εισοδήματα και έχουν πρόβλημα να αποπληρώσουν τι δόσει του, αλλά ακίνητα που αγοράστηκαν στι εποχέ των παχιών Αγελάδων και των υψηλών αμοιβών και τώρα οι αμοιβέ έχουν πάρα πολύ συρρυκνωθεί. Μένει να δούμε το οριστικό περιεχόμενο τη ρύθμιση. Πάντω, σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε, Νίκο, ότι το στίγμα που έδωσαν σήμερα τόσο ο κύριο Σαμαρά όσο και ο κύριο Βενιζέλο είναι ότι από όλη αυτή την υπόθεση θα εξαιρεθούν μόνο όσοι έχουν εισοδήματα και καταθέσεις και χρησιμοποιούν την απαγόρευση των πληστηριασμών που ισχύει ως το τέλος του 2013 ως ομπρέλα για να πλουτίζουν οι ίδιοι, να, να συσσωρεύουν οι ίδιοι χρήματα και να μείνουν εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι και ένα στοιχείο που θα βοηθήσει την στεγαστική πίστη.